Τι, να κάνουμε και σελίδα στο Facebook. Έχω. Για το μαγαζί. Και να βάλεις τίτλο «Ηλίας εκκίνδυνος slash το χαλβαδάκι μας». Μια χαρά, τέτοιος χαλβάς που είναι μια χαρά θα του. Όχι, 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 το βαϊκά. Θα βάλεις «Ηλίας ακίνδυνος ο ήχος της διπλανής πόρτας slash το χαλβαδάκι μας». Μήπως να βάλουμε το διπλανού υπογείου «Ηλίας ακίνδυνος χαλβάδες slash ηρωικές πράξεις». Άσε μας ρε Άντζελα, θα κοπανίσουμε εκεί πέρα ένα link στις δικές μας σελίδες και τελείωσε. Γιατί? Γιατί, εγώ έχω στο Facebook 3.339 φίλους, εσύ πώς έχεις? Κωστής, όλοι αυτοί στο Facebook δεν είναι φίλοι σου. Αν ήσαν φίλοι σου, σε σεζάνιζαν αυτοί, δεν σε ζεζανιζόσασταν από εμένα. Και τι λάθος είπα? Ζουζούνι μου, δεν είπα ότι είναι κολυτάρια μου, απλώς είπα ότι είμαι famous. Famous, μην αρχίσεις να συνομιλείς και με τους 3.339, γιατί έχουμε πολλή δουλειά στο μαγαζί. Ναι, εντάξει, ένα γεια θα πω. Τι φάκελος είναι αυτός, οικογενειακές βρωμίτσες? Δικό σου είναι? Οικογενειακές τι? Άσχα. Την έχω φουλάρει ρε παιδί μου αυτή την επιφάνεια εργασίας. Για να ανοίξεις φάκελο βράζεις ρεβίτια. Δεν ακούω, τι βράζεις? Μια χαρά μου ανοίγει, μια χαρά μου ανοίγει τα μάτια, μια χαρά. Λοιπόν, εγώ πάω, γιατί έχουμε πάρα πολύ δουλειά. Θα σκεφτώ πολύ σοβαρά πώς θα εκμεταλλευτούμε την κατάσταση προς όφελός μας. Θα βγάλουμε πολλά λεφτά. Μπορεί και να ξεχρεώσετε. Σε ρωτήσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Για μήπως έχω αφήσει εδώ τη μεγάλη μου τσάντα με το μονόγραμμά μου επάνω? Την έχω χάσει. Αμάρε, Άννα! Όλα τα χάνεις! Όλα τα χάνεις! Άνοιξε τα στραβά σου να δεις τι γίνεται κατά τη μύτη σου! Όλο μαλλιά και νύχια και τσάντες! Άνοιξε τα στραβά σου! Κατάλαβα, Κωστή. Δεν την έχω αφήσει εδώ. Είναι πολύ απλό. Συγγνώμη.